Λοιπόν, η ΑΕΚ έκανε αυτό και πολύ καλύτερα αυτό που έκανε ο Άρης τόσο καιρό. Δηλαδή, πνίγω τον αντίπαλο στο κέντρο, μαρκάρουν οι εξτρέμου οπωσδήποτε προς τα πίσω, εντάξει, και πηγαίνω το παιχνίδι για το 1-0. Μια πάρα πολύ καλή συνταγή. Παίρνει λοιπόν ο Χιμένεθ την ΑΕΚ, κάνει ρόμπα δικαιολογημένα τους τεχνικούς διευθυντές και τους προηγούμενους προπονητές και λέει: εσείς θέλετε να παίζετε 4-3-3 και 3 center four. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε παίξουμε Χαριλάου με έναν Άρη ο οποίος είναι κλέφτης. Δυνατός, στο κέντρο, μαχητής, κλείνει τις γραμμές, η εξτρέμ το γυρνά στα μπακ. Είναι μια κατάσταση που αν εγώ πάω ανοιχτά να παίξω 4-4-2 ή 4-2-3-1, το πιο πιθανό είναι να ανοιχτώ και να με βρουν εμπόσικο. Έχω τον μπακάκι μπακ δεξί, τον Αργό Λόπεδο αριστερά, τα center back δεν είναι καλά. Θα βρεθούν τα μαμούνια του Άρη μπροστά ή εξτρέμ. Άντε ο Μάνος δεν είναι, θα μου κάνουν οι τρεις από πίσω από τον Μάνο εκπληκτική και οι τρεις. Κατάσταση την πάτησα. Τι κάνει λοιπόν ο Μάγκας. Πετάει έξω Μάνταλο, πετάει έξω Ανσαριφάν, όχι τον Ανσαριφάν τον έβαλε. Έξω Μάνταλο, έξω Λιβάγια, εντάξει όλη την καλή ομάδα έξω. Τάνκοβιτς, Μάνκοβιτς κτλ. Και παίζει τρία χαφ. Σουιμόε κεντρικό σκύλο, σκύλο. Ήπιε τον γκάμα στο ποτήρι της Φάντα. Το σκύλος ο Σιμόες. Και σώμα και αυτά και κιλά καλά σε δεύτερη εφηβεία. Κρίσης και Καλανόπουλο, Διάδα, για να βοηθάνε μαζί με τον Μαχαίρα και τον Γκαρσία να γίνονται πέντε κοντά στην κατοχή του Άρη. Και πάμε και πάμε και μάχη και ένας και μάχη ο άλλος. Ο Άρης με τον Ματίγια μπροστά από τον Στόπερ, ο Σάσα με τον Γκάμα Διάδα και περιμένω να δω τώρα να πάει η μπάλα στο Ματζίνι πάνω στο Λόπες και στο Σίλβα πάνω στο Μπακάκι. Αν δε, πώς θα πάει. Είχαμε ντουμπλαρίσματα του Κρίσιτιτ, τον Μπακάκι και του Γκαρσία, 3-2. 3-2. Είχαμε Γαλανόπουλο Λόπες Μαχαίρα, απ' την άλλη μεριά του Άρη με Ματζίνι Γκάμα, 3-2. Πάντα ήταν ένας παίκτης της ΑΕΚ παραπάνω στα μαρκαρίσματα. Ωραία. Τραυματίζεται το ταγκάρι ο Σερλεσεάου και μπαίνει πολύ καλύτερος ο Λάτσης. Αριστερό στόπι με αριστερό πόδι, τον καταπίνει τον Μάνο. Ο Άρης με τον Μάνο θέλει να βγει πρωταθλητής ή να περάσει τον ΠΑΟ. Μεγάλη δουλειά οι πίσω να μαρκάρουν, να τρέχουν και να κάνουν για να έχουν τον Μάνο τον τσαπατσούλη κορυφή. Ο Μάνος από τις μεγάλες ομάδες, γιατί ο Άρης συμπεριλαμβάνεται φυσικά στις μεγάλες ομάδες. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, 5. Center for ΠΑΟΚ, αυτό το φαλακρό να πούμε, με την πλάτη, καλύτερος. Ελαφρά καλύτερος θα σου πω εγώ από τον Μάνο, ο Σφιντεύσκι. ΑΕΚ, Ανσαριφάρτ, Ολιβέιρα, Λιβάγια, ποιος Μάνος. Παναθηναϊκός, Καρλίτο ή Μακέντα ή και οι δύο μαζί σε 4-4-2 με 3 οχτάρια και ένα εξτρέμ. Έχει άλλη ομάδα. Ο Σκιομπαράλες της Τρίπολης, καλύτερος. Πάει το μάτς στο 60, και δείχνει η ΑΕΚ ότι εγώ θέλω να το πάρω το μάτς. Και πετάει μέσα Μάνταλο και Σακόφ. Μάνταλο, συγγνώμη, και Λιβάγια. Ψέματα. Μάνταλο και Λιβάγια. Παίρνει μέτρα. Θα μου πεις, ανόητο το φάουλ που γίνεται. Τι γίνεται. Ο Ματζίνι το κάνει. Ναι, αλλά στα 90 λεπτά, πέστε μου εσείς μια ευκαιρία που έκανε ο Άρης. Έκανε μια από ένα λάθος γύρισμα του Λόπεθ, πήρε το ταγάρι ο Μάνος και έβλεπε στη... Δεν ξέρω τι είδε. Αποθήκη νόμιζε ήταν εκεί. Μπαλέτες είδε, δεν ξέρω. Μπαλέτες θα είδε. Φαντάζομαι είδε μπαλέτες. Το χτυπάει ο Γκαρσία. Καλά πόδια. Ψηλά καλός. Και αυτός ταλαιπωρήθηκε πολύ από τη μεριά του Σάκητς που πήγε πολύ καλά πάνω του. Όπως πήγε πολύ καλά και ο Στρούγκεν απέναντι στο Μαχαίρα. Ο Στρούγκεν πώς το λένε. Το χτυπάει το φάουλ. Ο Κοντός. Πρέπει αυτός τερματοφύλακας κάτω από ένα 80 για το σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι. Έχεις λέει θέμα με το... Πάνε στα Γιάννη να βγει και έπιανε την μπάλα ψηλά. Δεν είναι ρε Βαραγιάννη μπάλα. Δεν τρώει γκολ γιατί η χαφ του Άρη σκύλει στα μαρκαρίσματα. Γι' αυτό δεν
δεν τρώει γκολ. Δεν απειλείται. Και ο Αθανασιάδης, μέτριος θερματοφύλακας, πώς θα φάει γκολ αφού δεν έκανε φάση ο Άρης σήμερα, να πούμε. Το χτυπάει το φάουλ ο άλλος, στη μεριά τη δικιά του, τα χεράκια, ρε αυτός για να καθαρίσει τα νύχια του. Έχει κοντά νύχια. Παίρνει ειδικό νοικοκόφτη για νάνους και του κόβουνε το νύχι, να πούμε. Τα χεράκια, σαν τον Βασίλη τον Κωνσταντίνο, 1,73. Με έλεγε εμένα ένα center back του Παναθηναϊκού. Έχουν πονάνει οι γάμπες μας από τα άλματα, δεν έβγαινε ο Κωνσταντίνου. Καθαρίσαμε εμείς. Δεν λέω όνομα, μην εκτεθεί. Και μαλώσουν ο Κωνσταντίνου με το center back. Μετά το 0-1 φάνηκε ότι η ΑΕΚ έχει ένα επίπεδο στο να πάρει την μπάλα και να φύγει. Και εκεί ο Άρης έχει κάνει 30 φάουλ. Λέει ο Χατζηνάκος, λέει η ΑΕΚ το χάλασε το παιχνίδι. Καλά έκανε και το χάλασε το παιχνίδι. Εσύ δηλαδή που έχει. Μαγιά τη είπα, ρε φίλε. Μαγιά τη που το χάλασε το παιχνίδι. Μην το λέω ότι το είπα στραβά. Τι είναι η ΑΕΚ. Η Μπαρτσελόνα είναι μια ομάδα που πήγε και έκλαψε το μάτς. Καλά έκανε. Αυτό μπορούσε να κάνει, αυτό έκανε. Τι να κάνει. Να παίξει, να βάλει 4 γκολ και να φάει 3 ή 4 από τον Απόλλωνα Αθηνών. Όχι. Συγχαρητήρια στο Χιμένεθ που τους λέει είστε μαλάκες. Εγώ θα παίξω αυτό που έλεγα εγώ τόσους μήνες για την ΑΕΚ. Extreme, extreme, 3 half και διάλεξε ένα center four. Θες να είναι ο Ολιβέιρα, θες να είναι ο Λιβάγια, θες να είναι ο άλλος. Ένας. Και το πηγαίνει 0-0, 1-0, 0-1, 1-1. Θα βγει Ευρώπη. Η ΑΕΚ θα βγει δεύτερη. Και απαλέψω πάω με τον Άρη, ποιος θα βγει τρίτος και τέταρτος. Σας το λέω σήμερα. Να είστε καλά.